δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση με τα θανατηφόρα τροχιά δυστυχήματα που σημειώνονται το ένα μετά το άλλο σε όλες τις επαρχίες. Χθες βράδυ σε νέα θανατηφόρα σύγκρουση έχασε τη ζωή του 21χρονος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου από τη Λάρνακα. Το τροχαίο συνέβηκε στον αυτοκινητόδρομο από κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς αεροδρόμιο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου. Μετά την πρώτη σύγκρουση, σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσυκλέτα του 21χρονου συγκρούστηκε και με δεύτερο αυτοκίνητο που κινείται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Ακολούθως, αφού προσέκρουσε στο προστατευτικό κυκλίδωμα, σύρθηκε στην άσφαλτο όπου και ακινητοποιήθηκε. Το θύμα, κατά την ώρα της σύγκρουσης, φορούσε προστατευτικό κράνος. Σύμφωνα με στοιχεία από την αστυνομία, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, 25 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο σε 23 τροχές σύγκρουσης. Αριθμός που προκαλεί θλίψη, αλλά και προβληματισμό.